στον Πρεμιέρ Εθήνης και ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του Πνευματικού και Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κρητική Εστία. Στη μνήμη του Χαράλαμπου του Σαλβαράκη, ας κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση του βιβλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, όπως είμαστε. Μια Κρήτη, όπως την περιγράφει ο Έμινος, είναι η Κρήτη των πολλών φρύλων και των πολλών παραδόσεων. Πριν λίγα χρόνια παρουσίασα σε αυτήν την εδώ την αίθουσα ένα άλλο βιβλίο και είχα διαβάσει μια φράση που έγραφε ο συγγραφέας, ότι τον κάλεσε κοντά του ο παππούς του και του είπε, παιδί μου, γράψε αυτά που θυμούμε, γιατί φεύγοντας εγώ, φεύγουν και αυτά που ξέρω. Αυτό είναι αφιερωμένο στην εγγονή του συγγραφέα του κυρίου Χατζη Κωνσταντίνου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πιστέψτε με ότι έχω να δει πολλά βιβλία στα χέρια μου, αλλά για πρώτη φορά συγκινήθηκα μέσα από ένα βιβλίο 288 σελίδων που με έκαναν να αναζητήσω, όπως και ο συγγραφέας, τις πηγές από που αντλεί την πληροφόρηση και γράφει με τη γραφίδα της ψυχής, όχι τη γραφίδα του μολύβι, πάνω στο χαρτί, σχέσεις, εντυπώσεις, γνώμες, ιστορικές αναδιπλώσεις και η Κρήτη όλη ξεδιπλώνεται από τη μια μάτια ίσα με την άλλη, μπροστά στα μάτια μας γρήγορα, φευγαλαία και αποτυπώνονται στα μάτια μας οι πανέμορφες εικόνες, η πανέμορφη Κρήτη όπως τη φαντάστηκε ο Θεός όταν την έπλαθε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον πρόεδρο του Φιλανθρωπικού και Πνευματικού Ιδρύματος της Κρητικής Εστίας που μας φιλοξενεί σήμερα για έναν μικρό σύντομο χαιρετισμό. Τον κύριο Γιάννη Κατσαράκη για μια καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, σαν πρόεδρος του Ιδρύματος, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση σήμερα στην αίθουσα των Πηδαίων της Εστίας. Καταρχήν, νιώθω περήφανος και που είμαι πρόεδρος ενός Ιδρύματος με πολύ μεγάλη ιστορία και επειδή κατά διαστήματα φιλοξενούμε ακριβώς σαν τη σημερινή εκδήλωση παρουσιάσεις βιβλίων και θα είμαστε ακόμα μεγαλύτεροι όταν είναι αφιερωμένα σε Τιάδο στην Κρήτη μας. Δυστυχώς δεν είχα το χρόνο, μάλλον δεν είχα το βιβλίο για να μπορώ να πω έτσι και δύο λόγια. Υπόσχομαι όμως τον κύριο Χατζη Κωνσταντίνο, θα το διαβάσω και θα επικοινωνήσω μαζί του. Όχι να το κρίνω, και μόνο που ασχολείται με την Κρήτη για μένα είναι πέρα για το. Συγχαρητήρια κύριε Χατζη Κωνσταντίνο, σας είπα και σας λέω πάλι να είναι καλοτάξιτο, να έχετε τη δύναμη να ασχολείστε, να γράφετε και για την Κρήτη και για τους ανθρώπους του και ό,τι εσείς νιώθετε ότι πρέπει να είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχουμε. Εμείς, πρόεδρε, να σου ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία και παραγωγικό έργο στην Κρητική Εστία και πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί και γούρικοι, μιας και είναι η πρώτη εμφάνισή σου σήμερα. Οι εκδόσεις με τέχνιο, σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο Λεξικοπόλιο και τη συνδιοργάνωση της Πατριωτικού Ενώσεως, μας παρουσιάζουν σήμερα αυτό το βιβλίο, το «Όταν συλλογέμαι την Κρήτη». Και θα ήθελα να παρακαλέσω τον πρόεδρο της Πατριωτικού Ενώσεως, τον κύριο Γιώργο Μαριδάκη, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Σε
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκοσμίου Ενώσεως σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Η Παγκρίτιος Ένωσης, μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων, διοργανώνει εκδηλώσεις που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, δηλαδή από τις επαιτειακές, ιστορικές, μουσικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, πολιτιστικού περιεχομένου. Άλλοτε μόνη της, άλλοτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς. Θεωρούμε προταρχικό μας στόχο την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού έργου κριτών δημιουργών, συγγραφέων, επιστημόνων, καλλιτεχνών και γενικά θέματα κριτικού περιεχομένου. Παρουσιάζουμε λοιπόν σήμερα ένα ενδιαφέρον βιβλίο που έγραψε ο Δημήτρης Κατσικοσταντίνου με τίτλο «Όταν συλλογέμαι την Κρήτη, ψηφίδες ιστορίας και πολιτισμού». Στις 290 περίπου σελίδες του βιβλίου «Λευκώματος» παρουσιάζεται ολόκληρη η Κρήτη από τη γέννησή της στη Μινωική εποχή ως και πρόσφατα. Γράφει ο συγγραφέας ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος γεμάτος αντιθέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι και το μεγαλείο της Κρήτης. Οι εναλλαγές του τοπίου είναι μοναδικές. Δύσκολα θα βρεθεί άλλος τόπος με τέτοια μορφολογία και ποικιλία εδάφους. Δεν πρόκειται να βαρεθεί ή να κουραστεί κανείς στην Κρήτη. Αυτό το αναδεικνύει ο συγγραφέας στο βιβλίο του κατά τον καλύτερο τρόπο. Στο βιβλίο ακόμα αναφέρονται η ιστορία και ο πολιτισμός του νησιού μας, που και εμείς κατά κύριο λόγο υπηρετούμε σαν πολιτιστικό κίνημα, οι αγώνες του λαού μας για την ελευθερία, για την απόκρουση των αναρρύθμιτων επιδρομέων, οι πολιτιστικές ανατάσεις, μινωικός πολιτισμός, κριτική αναγέννηση, μεγάλη δημιουργή, καλλιτέχνες και ηγέτες. Σε όλα αυτά πρωταγωνιστής είναι ο άνθρωπος, ο κριτικός, ο κάτοικος του νησιού. Αναρωτιέται ο συγγραφέας πώς να χωρέσει η Κρήτη σε ένα βιβλίο. Πράγματι είναι δύσκολο. Αυτός όμως το κατάφερε. Συνοπτικά, περιληπτικά, αλλά ουσιαστικά, με κείμενα δικά του, αλλά και με την ματιά λογοτεχνών, περιηγητών και επισκεπτών, και με γλαφυρότατη αφήγηση κάνει αναφορά σε όλα τα σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με την ιστορία, τους αγώνες, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα της Κρήτης, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και χορευτική παράδοση, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τον τόπο, το περιβάλλον, τα γεγονότα, τη διατροφή, τη θρησκεία και τους ανθρώπους της. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά στο βιβλίο της απαγωγής της Στασούλας ή για τους αντάρτες που έμειναν 26 χρόνια στα βουνά μέχρι το 1975 που δόθηκε αμνίστευση, τις αποφράτες ημέρες της Κρήτης και άλλα γεγονότα που συνήθως δεν μνημονεύονται σε γενικού περιεχομένου βιβλία. Επικουρικά λειτουργεί το φωτογραφικό υλικό, το οποίο τεκμηριώνει, ενισχύει και κάνει σαφέστερες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Τελικά κατάφερε να χωρέσει όλη την Κρήτη σε ένα βιβλίο. Εγώ δεν θα πω περισσότερα για το βιβλίο, άλλωστε έχουμε αξιόλογους παρουσιαστές να μας μιλήσουν γι' αυτό. Θα προσθέσω μόνο ότι είναι ένα αξιόλογο πόνημα, διατηρεί αμύωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη και δεν πρέπει να λείψει από καμιά βιβλιοθήκη, ιδιαίτερα από εμάς τους κριτικούς. Εύχομαι να είναι καλοτάξιτο. Τελειώνοντας, θέλω να σας ενημερώσω για δύο δραστηριότητες που έχουμε αυτές τις ημέρες. Η μία είναι στις 5 Μαΐου κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο Athens Plaza για να αναβιώσουμε τον παλιό χορό της Παγκριτίου όπως γινόταν επί της εποχής του Βογεζάκη, των παλιών προέδρων. Είναι εξαναβολής η εκδήλωση λόγω του γεγονότος που είπαμε
που παρουσιάστηκε στην αρχή της εκδήλωσης, θα είναι μια καλή βραδιά. Και επίσης στις 12 Μαΐου θα τιμήσουμε την 78η επέτειο της μάχης της Κρήτης με εκδήλωση στη Μητρόπολη, δοξολογία, καταθέσεις στεφάνων στον Άγνο Στρατιώτη, καταθέσεις στεφάνων στο μνημείο του αστράτευτου μαχητή της μάχης της Κρήτης και έκθεση φωτογραφίας, ομιλίες και λοιπά δρόμενα στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές της εκδήλωσής μας, αφού πρώτα ευχαριστήσω το Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κρητικής Εστίας που μας φιλοξενεί, τους παρουσιαστές του βιβλίου, τον στρατηγό και συνεργάτη μου τον Αντώνη τον Μητυρινάκη και τον Πρόεδρο των Κρητών Αγίας Παρασκευής Αδαμάντιο Κρασανάκη, το συντονιστή της εκδήλωσης δημοσιογράφο Γιάννη Κρυαράκη, την ηθοποιό Μαρία Σπαντιδάκη που θα μας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο, το συγγραφέα Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου και να του ευχηθώ να έχει υγεία για να μας προσφέρει και άλλα αξιόλογα έργα. Τις εκδόσεις με τέχνιο, τους μουσικούς μας Γρηγόρη Αλισανδράκη στη Λύρα, Παναγιώτη Στεφανουδάκη στο Λαούτο και το Γιάνκο Χερέτη επίσης στο Λαούτο, τη χορευτική ομάδα των Γιάννη και Γιώργου Μεγαλακάκη. Και τέλος, ευχαριστώ όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε διπλά εμείς γιατί μας παρουσιάσατε κιόλας και δεν χρειάζεται να αυτοσυστηθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Thank you.